Σφίγγει ο κλοιός για 5 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, που έχοντας ενταχθεί στις πορτοκαλί περιοχές μαζί με τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, από σήμερα ισχύουν μέτρα αυστηρής επιτήρησης σε ό,τι αφορά τους ανεμβολία στους εργαζόμενους, στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι περιφερειακές ενότητες Μυκόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και οι Δήμοι Ιητών, Θύρας και Πάρου, έχουν κατηγοριοποιηθεί σε πορτοκαλί επίπεδο αυξημένης επιτήρησης με συγκεκριμένα μέτρα προς εφαρμογή για την ενίσχυση του τέστινγκ λόγω υψηλότατου επιδημιολογικού φορτίου. Η κατάσταση σε αυτές τις 6 περιοχές επιβάλλει από όλους μας εγρήγορση και μας θέτει σε συναγερμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μύκονο ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε μια εβδομάδα, από 77 στις 7 Ιουλίου σε 318 χθες, ενώ στο Ρέθυμνο έχει διπλασιαστεί, 782 ενεργά κρούσματα από 384 στις 7 Ιουλίου, και στο Ηράκλειο έχει σχεδόν διπλασιαστεί, 878 κρούσματα από 310 στις 7 Ιουλίου. Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και στις τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο 2 φορές την εβδομάδα, μία φορά με τη μέθοδο του self-test και μία με αυτή του rapid, με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Η εξέλιξη έρχεται να διευρύνει μια υποχρεωτικότητα ως προς την τήρηση μέτρων που περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή τεστ, για την οποία εδώ και καιρό σε κεντρικό επίπεδο οι ξενοδόχοι είχαν επισημάνει ότι θα πρέπει να επιβαρύνει σε κόστος όσους εργαζόμενους επιλέγουν να μην εμβολιαστούν και όχι τους εργοδότες. Δεν είμαστε ποτέ στη λογική της υποχρέωσης, απλώς καθορίζουμε στη σκέψη μας το πώς μπορεί τελικά να λειτουργήσει ένα πρωτόκολλο, γιατί έχουμε και 2-3 ακόμη στοιχεία από τα οποία επιβαρύνουν την επιχείρηση, κατά την εκτίμησή μας χωρίς λόγο. Διότι με πολλά self-test επιβαρύνεται η επιχείρηση οικονομικά, και αυτό κατ' επέκταση έχει να κάνει σχέση και με τις τιμές και με τη ζήτηση του ξενοδοχείου. Όπως και επίσης υπάρχει ο φόβος σε περίπτωση που έχουμε ένα κρούσμα με μια εκτυλάβηση να προκύψουν και άλλοι εργαζόμενοι, και τότε στη χειρότερη να φτάσει το ξενοδοχείο μέχρι και να σταματήσει τη λειτουργία του. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ήδη που είναι εμβολιασμένοι. Πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Από εκεί και μετά το ξανατονίζουμε ότι εφόσον υπάρχει νομοθεσία και λέει ότι πρέπει να επιβαλλόμαστε self-test, τότε πρέπει και αυτοί οι ξενοδόχοι να σεβαστούν αυτή την νομοθεσία που υπάρχει. Η νέα εξέλιξη έρχεται να ηχήσει ένα δυνατό καμπανάκι κινδύνου για την εξέλιξη του τουρισμού εν μέσω πανδημίας, με τα κρούσματα που έχουν πάρει ανηφόρα στην Κρήτη να οδηγούν μια κούρσα αγωνίας για το πώς θα κυλήσει ο υπόλοιπος Ιούλιος, αλλά και ο Αύγουστος, και πολύ δε περισσότερο αν θα καταφέρει η τοπική οικονομία να απορροφήσει τους κραδασμούς των μέτρων της πανδημίας και των περιορισμών που έχουν υποβληθεί από τον Μάρτιο του 2020. Πρέπει ο κόσμος πια να καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια. Είναι η μόνη μας σωτηρία είναι τα εμβόλια. Αν δεν κάνουμε τα εμβόλια, θα έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Και όταν κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας, τι θα κάνουμε μετά? Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος όμως. Εάν δεν τρέξουμε να εμβολιαστούμε όλοι, αν δεν τρέξουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να προχωρήσει η σεζόν με καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις.